περπατάμε στο πεζόδρομο Σαραντί και ακούμε μια κοπέλα που παίζει ακορντεόν και τραγουδάει. Πολύ ωραίο. Και πουλάνε διάφορα αντικείμενα εδώ, πράγματα. Βέβαια τώρα τα μαζεύουν, είναι λίγο αργά. Ναι, είναι 6.30 το απόγευμα, 7.25, μέχρι τις 7 θα έχουν μαζέψει όλα. Εδώ να πούμε ότι είναι πολύ ζωηρό, πολύ ζωντανό το κέντρο κατά τη διάρκεια της αγοράς, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά το βράδυ ερημώνει και αυτοί οι δρόμοι γίνονται σκοτεινοί και απομονωμένοι. Και επειδή μένουμε εδώ, τους έχουμε δει το βράδυ, πραγματικά έχουμε μια μετάλλαξη. Αλλάζει εντελώς το πρόσωπο της πόλης εδώ του κέντρου. Κάτι που έχουμε παρατηρήσει βέβαια και σε άλλα μέρη, όπως το Σαν Πάολο, το έχουμε παρατηρήσει αρκετά στη Σιουδά δε Λέστε. Και στο Ρίο. Στο Ρίο δε Ζανέιρο επίσης, είναι αυτό το πράγμα το περίεργο που έχουμε στη Λατινική Αμερική. Το κέντρο δεν είναι το πραγματικό κέντρο. Υπάρχει λοιπόν το κέντρο κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ υπάρχει συνήθως το νέο κέντρο, που είναι κάπου έξω από τέλος πάντων το ιστορικό ή το παλιό κέντρο, όπου μένουν οι άνθρωποι και έχουν χτίσει, ας πούμε, καινούργιες συνοικίες, καινούργια κτίρια, καινούργια σπίτια, κονδομίνιουμ κλπ. Τα οποία είναι πιο ασφαλή. Και συνήθως έχουμε λοιπόν μια φυγή από το κέντρο με τα χρόνια, γιατί υπάρχει δυστυχώς ένα φαινόμενο υποβάθμισης των κέντρων των πόλεων, με παλαιότερα κτίρια και έτσι, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι συχνά δεν είναι, ας πούμε, και οι πιο φιλικοί. Εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο που μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Βλέπουμε φοίνικες πάνω, δύο δέντρα με χοντρούς κορμούς. Το ηλιοβασίλεμα στο βάθος που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, βέβαια. Θα πάμε να το δούμε, βέβαια. Εδώ έχουμε και γυμναστήριο, ενδεχομένως να το επισκεφτούμε. 8,5 ευρώ. Το ρώτησες πριν. Ναι, φύγαν μια βόλτα προηγουμένως. Η επίσκεψη 8,5 ευρώ, λοιπόν, αλλά βρήκες και ένα με 5,5 ευρώ, είπες. Ναι, αλλά δεν δεχόταν κάρτα. Α, δεν δεχόταν κάρτα, ήθελε μόνο μετρητά, γι' αυτό πήγαμε και βγάλαμε μετρητά από το ATM προηγουμένως. Οπότε έχουμε και κάποια μετρητά έτσι για ώρα ανάγκης, για τέτοια μέρη που δεν δέχονται κάρτα. Θα μας εξυπηρετήσει αυτό. Η βόλτα συνεχίζεται και φτάνουμε στο φως του τούνελ. Που δεν είναι τούνελ, βέβαια, είναι αυτός ο όμορφος πεζόδρομος που έχει αρχίσει να ερημώνει καθώς πέφτει το φως στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Εδώ βλέπουμε και μερικές τιμές. Εδώ βλέπουμε τιμές για ασάδο και τσορίζο. Περίπου 15 ευρώ θα λέγαμε ότι είναι αυτά, τα 695 πέσος της Ουρουγουάης. Και πιο κάτω βλέπουμε ότι έχουμε και ψάρι, το οποίο βγαίνει στα περίπου 13 ευρώ. Επίσης έχουμε και άλλα. Και τα μακαρόνια. Τέχματα. Ναι, και τα μακαρόνια. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 13 με 15 ευρώ. Το γεύμα για ένα άτομο. Και εμείς φάγαμε μια σαλάτα το πρώτο βράδυ που φτάσαμε εδώ στο Μοντεβιδέο και κόστισε πολύ. Γύρω στα 12 ευρώ, ναι. Βλέπουμε ότι οι τιμές είναι λίγο τσιπημένες, λίγο ανεβασμένες σε σχέση με την Αργεντινή και φυσικά αρκετά υψηλές σε σχέση με την Παραγουάη που βρισκόμασταν προηγουμένως. Όντως λοιπόν αληθεύει αυτό που μας έχουν πει, ότι η Ουρουγουάη έχει αυξημένες τιμές. Θα ανακαλύψουμε γιατί συμβαίνει αυτό στην πορεία. Ακόμη δεν γνωρίζουμε σχετικά με τους μισθούς. Ενδεχομένως οι άνθρωποι να έχουν υψηλούς μισθούς και γι' αυτό να συμβαίνει αυτό. Να δείξουμε και τη σαλάτα που δεν έχουμε βίντεο, να τη δείξουμε στη φωτογραφία. Ναι, άμε. Τι κάνεις, μετατροπές? Ναι, έκανα μερικές μετατροπές. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει μια πιο οικονομική επιλογή. Λοιπόν, τάρτα και ενσαλάδα, δηλαδή σάντουιτς και ενσαλάδα κάτω-κάτω που βλέπουμε είναι 7 και κάτι, 7 και 40 κάπου εκεί. Ενώ η άλλη επιλογή με τις τρεις εμπανάδες λέει βγαίνει περίπου 4,80. Τάρτα και πεπίδα. Τέλος πάντων, έχουμε λοιπόν και κάποια πιο οικονομικά μαγαζιά. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ ωραίο γκράφιτι. Ναι. Εδώ έχουμε συνοικιακά, ας πούμε, κτίρια. Από τη μία μεριά έχουμε δηλαδή διαμερίσματα και από την άλλη έχουμε ένα κτίριο πιο διατηρηταίο, ας το πούμε έτσι, το οποίο είναι κάτι σαν μουσείο. Ένα αυτοκινητάκι αρχίζει να σταματήσει.